Γεια σας κορίτσια, σήμερα θα κάνουμε ένα μακιγιάζ πρωινό παύλα για το σχολείο με πάρα πολύ οικονομικά προϊόντα και πολύ λίγα πράγματα. Δεν θα υπερφορτώσουμε το πρόσωπό μας, όσο το λιγότερο τόσο το καλύτερο, ειδικά και για το σχολείο. Λοιπόν, αφού έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου, μετά θα βάλω την ECC ή BB Cream, ό,τι θέλετε, BB, ECC. Μπορείτε να διαλέξετε. Εγώ έχω αυτή εδώ της Bioten, η οποία είναι μια καινούργια κρεμούλα που έβγαλε η Bioten. Είναι CC, δεν έχει paraben, δεν έχει paraffin, είναι στην απόχρωση light και από ό,τι έχω δει έχει πάρα πολύ καλή απόδοση. Έχει και SPF, είναι ό,τι πρέπει για το πρωί και σας τη συνιστώ να τη δοκιμάσετε γιατί είναι και πάρα πολύ οικονομική. Είναι από τις οικονομικότερες CC και BB που κυκλοφορούν στα Honda Center και εδώ στην Ελλάδα γενικότερα. Λοιπόν, χρειάζεται πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Εγώ την πρώτη φορά την πάτησα και έβαλα πολύ. Χρειάζεται κάπου τόσο, όχι παραπάνω. Να πω ότι δεν είναι και πάρα πολύ καλυπτική. Είναι όσο πρέπει για να κάνει το πρόσωπό σας να φαίνεται ομοιόμορφο. Να έχει ένα χρώμα δηλαδή. Και αν θέλετε περισσότερη κάλυψη, φυσικά συμπληρώνετε με κονσίλερ. Εγώ θα βάλω κονσίλερ μετά, γιατί εμένα το δέρμα μου δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Έχω και μαύρους κύκλους και τα λοιπά, οπότε χρειάζομαι το κονσίλερ. Τώρα, αν εσάς το δέρμα σας είναι πολύ εντάξει, δεν χρειάζεται να βάλετε κονσίλερ. Μετά θα βάλω αυτό εδώ το κονσίλερ, είναι της Essence το Stay Natural Concealer και αυτό περισσότερο δίνει φως στο βλέμμα και όχι κάλυψη, δηλαδή για μαύρους κύκλους και τέτοια. Το στροφογυρίζετε εδώ πέρα, το βάζετε με το πινελάκι και μετά το απλώνετε με το δάχτυλο. Λοιπόν, και αφού έχουμε βάλει και το concealer, συνεχίζουμε με τη μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω μία πάλι εδώ από την Essence. Είναι η I Love Extreme Volume Mascara. Είναι από τις αγαπημένες μου της Essence και η αλήθεια είναι πως είναι λίγο βαριά για πρωί. Έχει πάρα πολύ έντονο αποτέλεσμα, αλλά πιστεύω ότι, εντάξει, αφού δεν θα βάλετε σκιές και πολλά, καλό είναι να έχετε έντονο βλέμμα. Οπότε, εντάξει, ας βάλετε μία στρώση. Είναι αυτό εδώ το βουρτσάκι του. Κατευθείαν φάνηκε η διαφορά πως άλλαξε το βλέμμα μου με τη μάσκαρα. Τώρα, επειδή στις μικρές ηλικίες μπορεί να μην έχετε βγάλει καν ποτέ τα φρύδια σας ή μπορεί να είναι λίγο περίεργα τα φρύδια σας και αυτά, μην τα βγάλετε, μην το κάνετε. Υπάρχει αυτό εδώ το πινέλο, το οποίο είναι έτσι εδώ και εδώ είναι σαν χτενούλα και είναι ό,τι πρέπει για να σχηματίσετε λίγο όμορφα τα φρύδια σας για να μην χρειαστεί να τα βγάλετε. Εγώ το μόνο που κάνω, χωρίς να τα βάφω και να φαίνονται βαμμένα πρωί-πρωί, είναι να πάρω αυτήν εδώ την πλευρά με τις τριχούλες και να τα χτενίσω ώστε να είναι λίγο πιο χτενισμένα, τέλος πάντων, να φαίνονται το σχήμα τους. Δεν χρειάζεται να τα βάψετε, πραγματικά, πρωί-πρωί, όχι. Λοιπόν, μετά για τα χείλη, μπορείτε να βάλετε ή ένα lip balm με χρώμα ή ένα σαν αυτό εδώ, από την εταιρεία Makeup Academy. Είναι πολύ οικονομικό, όλα αυτά που σας δείχνω είναι πάρα πολύ οικονομικά, θα σας έχω γραμμένα από κάτω και τιμές. Λοιπόν, είναι color tint και balm, δηλαδή είναι εντατικό με λίγο χρώμα. Είναι αυτό εδώ το χρώμα του. Το συγκεκριμένο έχει και γεύση μέντα, δίνει πραγματικά μια φρεσκάδα στα χείλη σας, να νιώθετε πολύ ενυδατωμένα, δεν τα ξηραίνει καθόλου και έχει και ένα πολύ γλυκό χρωματάκι που είναι ό,τι πρέπει για πρωινές εμφανίσεις. Λοιπόν, για ρούζ, αν θέλετε βάζετε, αν δεν θέλετε δεν βάζετε, είναι αυτό εδώ της Beauty Line, είναι το νούμερο 009 και είναι ένα πολύ πολύ απαλό ρουζάκι, αν μπορείτε να δείτε. Ίσα που θα δώσει μια αίσθηση υγείας στα μάγουλά σας, δεν θα φαίνεται σχεδόν καθόλου ότι το φοράτε. Απλά έτσι για να κάνετε διαφορά για λίγο. Βάλαμε και το ρούζ και πιστεύω ότι αυτό είναι το ιδανικό μακιγιάζ για πρωινό ή για το σχολείο.
Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο. Εγώ να πω ότι αυτό το μακιγιάζ δεν είναι η καθημερινή μου ρουτίνα. Δηλαδή, εγώ το πρωί, σαν μακιγιάζ, δεν κάνω αυτό. Είχα κάνει παλιότερα ένα μακιγιάζ που κάνω εγώ το πρωί, αλλά σίγουρα θα ακολουθήσει και κάποιο μακιγιάζ που είναι η ρουτίνα μου, αλλά σε απόγευμα, γενικά όταν βγαίνω έξω, τι κάνω περισσότερο. Αν θέλετε να κάνω κάτι τέτοιο, αφήστε μου σχόλια να μου πείτε ναι, κάνε ή όχι, μην το κάνεις, δεν μας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, εγώ αυτό σας προτείνω. Είναι κάτι πολύ απλό, μπορείτε να το κάνετε όλοι φυσικά. Και αυτά, θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!